Στα πλαίσια του εγκεκριμένου σχεδίου ΚΑΠΑ2 με διακριτικό τίτλο C, ο εκπαιδευτικός οργανισμός SharpMinds βιντεοσκοπεί σειρά οπτικοακουστικού υλικού σχετικό με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, η ενδοοικογενειακή βία διακρίνεται και οπτικοποιείται μέσω ενός τροχού που ονομάζεται Power and Control Wheel ή αλλιώς τροχός δύναμης και εξουσίας. Οι διαφορετικές μορφές ενδοοικογενειακής βίας ορίζονται μέσω αυτού του τροχού, ο οποίος περιγράφει τους διαφορετικούς τομείς κακοποίησης. Ο στόχος αυτού του διαγράμματος είναι η αναγνώριση, η πρόληψη και η καλύτερη δυνατή επίλυση αυτού του φαινομένου. Οι κατηγορίες είναι οι εξής. Συναισθηματική κακοποίηση, η οποία κατά κύριο λόγο περιλαμβάνει τη λεκτική παρενόχληση ή και επίθεση. Ψυχολογική κακοποίηση, που συνδέεται άμεσα με την πρόκληση συναισθημάτων ορμόμενα από χειριστικές συμπεριφορές. Οικονομική κακοποίηση, που βασίζεται στη δημιουργία οικονομικής εξάρτησης των θυμάτων από τους θύτες. Σωματική κακοποίηση, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στο πλαίσιο της σωματικής βλάβης, αλλά και σε όλες τις παραπάνω. Σεξουαλική κακοποίηση, που δεν σχετίζεται απαραίτητα μόνο με τη σωματική βλάβη. Και τέλος, στην συστηματική παρακολούθηση του θύματος με στόχο τον εκφοβισμό του. Οι προαναφερθείς πληροφορίες βασίζονται σε πηγές των Ηνωμένων Εθνών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους παρεχόμενους συνδέσμους εντός της περιγραφής του παρόντος βίντεο.